Τις τελευταίες ημέρες στο Ηράκλειο βρέθηκαν δύο Λατινοαμερικάνοι που αγαπήθηκαν πολύ από τους κριτικούς φιλάθλους του Εργοτέλη και όχι μόνο. Ο Ντιέγκο Ρωμάνο και ο Σέρχιο Λεάλ ήταν δύο μάγοι της μπάλας, μπορούμε να πούμε, που εμφανίστηκαν στα γήπεδα της χώρας μας. Αυτή τη φορά έδειξαν στα παιδιά την τέχνη τους, ενώ επίσης ο Σέρχιο Λεάλ αναφέρθηκε στην αγάπη που έχουν οι Ουρουγουανοί για την Ελλάδα. Ναι, τώρα ετοιμάσουμε ένα τουρνουά. Ο Σέρχιο που μένει Ισπανία, με το προπονητή, με το team που έχουμε, να πάμε όσο πιο σύντομα μπορούμε. Ήταν να πάμε το Πάσχα, να προσπαθούμε να το κάνουμε πιο νωρίς, λόγω του COVID που δεν ξέρουμε πώς, τι θα σε μας τύχει. Οπότε είναι αυτό μια πολύ καλή εμπειρία. Θέλουμε να σούσουμε τα παιδιά το όνειρό τους να παίξουν σε άλλη χώρα και σιγά σιγά θέλουμε εμείς να συνεχίσουμε με αυτό, να μην τελειώσει εδώ που ήταν 10 μέρες. Έχουμε ένα πλάνο που θέλουμε να είμαστε κοντά στα παιδιά, που νιώσουμε την αγάπη και θέλουμε να το βοηθήσουμε και να μας βοηθήσουν αυτοί όσο πιο σύντομα μπορούμε. Και του χρόνου το καλοκαίρι πάλι εδώ? Μακάρι. Είναι κάτι που αγαπάμε αυτό, να είμαστε κοντά στα παιδιά. Βλέπουμε ότι, όπως λες εσύ, μας αγαπάνε και εμείς αγαπάμε πάρα πολύ όλο το νησί. Και θέλουμε να προσπαθήσουμε να είμαστε συνέχεια εδώ κοντά στα παιδιά, κοντά στο Ηράκλειο, κοντά στη Κρήτη. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να συνεχίσουμε με αυτό το project. Και κάτι τελευταίο δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω. Επιτέλους σήκωσε ο Μέση κύπελο με την Εθνική Αργεντινής. Νομίζω πως πανηγύρισατε σε όλη τη χώρα. Ναι. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με αυτό. Το περιμέναμε για το Λιονέλ, για όλη την Αργεντινή. Όπως περνάμε όλοι δύσκολες λόγω το COVID, το κόσμο το περίμενε πάνω από 28 χρόνια, νομίζω, είχαμε να πανηγυρίσουμε και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με την Copa América. Muchas gracias por estar acá. Estamos muy contentos por el campus que hemos realizado. Σας ευχαριστήσω να είστε εδώ κοντά μας και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με το campus που συγκινήσαμε. Desde otro punto de vista, desde otro trabajo. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που σας αφήνει το ποδόσφαιρο, η φιλία, που είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι. Και τώρα βρισκόμαστε πάλι εδώ στο Ηράκλειο, στο νησί που αγαπάμε και μας αγαπάνε, από άλλο ποσοστό και προσπαθούμε να κάνουμε τη συνεργασία που κάναμε μέσα στο γήπεδο, να τα κάνουμε και έξω. Και con nueva metodología que traemos de España, que hemos visto todos los 20 años de experiencia. Έχουμε μια μεθοδολογία που παίρνουμε από Ισπανία, από το team που έχουμε φτιάξει και με αυτό και με τις εμπειρίες που έχουμε ζήσει πάνω από 20 χρόνια που είμαστε επαγγελματίες, θέλουμε να περάσουμε αυτό στα παιδιά για να το βοηθήσουμε και να ανοίξουμε κάποιες πόρτες. Entonces hay que explotar el talento y descubrir los talentos de cada uno. De verdad es muy difícil llegar al fútbol, pero darle herramientas a los chicos. Πάντα υπάρχουν ταλέντο, αυτό έχουμε μιλήσει με τα παιδιά, με τους γονείς. Κάθε παιδί έχει ένα ταλέντο. Το θέμα είναι πώς εμείς θα το δουλέψουμε και πώς θα το βάλουμε έξω. Αυτό είναι δικό μας δουλειά, να το δώσουμε εμείς τα εργαλεία για να μπορούν να προχωρήσουν και να φτάσουν στο όνειρό τους. Και κάτι τελευταίο δεν μπορούμε να μην το ρωτήσουμε. Είναι στην καρδιά του πάντα, φαντάζομαι, ότι και από την Ισπανία που βρίσκεται παρακολουθεί και τον Εργοτέλη και τον Όφη. Más allá de que estés viviendo en España, está en tu corazón siempre Εργοτέλη y Όφη, seguís ese equipo. Σίγουρα. Ελλάδα είναι στο καρδιά μου. Σίγουρα. La gente acá me ha tratado muy bien. Mi familia, cada vez que viene acá, la tratan muy bien y yo acá, toda la gente de Creta, ¿no? Nos han tratado muy bien. Αγαπάμε την Ελλάδα, αυτό η οικογένειά του, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά είναι κάτι που πάντα είναι στην καρδιά και τώρα που πάλι είμαστε εδώ, νιώσουμε πάλι το ίδιο που ζήσαμε και αυτό είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Εξάλλου μάθαμε ότι στην Ουρουγουάη ακόμα και δρόμοι υπάρχουν με ελληνικά ονόματα. Είναι Grecia y nosotros allá nos gusta mucho la cultura griega, esa es la verdad. Στην Ουρουγουάη, ξέρω, εδώ έχει ξεκινήσει όλη την ιστορία στον κόσμο και στην Ουρουγουάη πάνε πάρα πολύ, τους αρέσει πάρα πολύ την ελληνική νοοτροπία. Και παραλίες, τρελό, ο κόσμος είναι τρελό. Gracias. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.